Κύριε Πρόεδρε, θέλω για το τέλος να σας ρωτήσω για το νέο δικαστικό μέχαρο της ΚΟ που τόσο το περιμένουμε. Σε τι φάση βρισκόμαστε, πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει επιτέλους το έργο? Ναι, πράγματι είναι ένα στοίχημα που έχουμε αναλάβει, το νέο δικαστικό μέγαρο. Βρίσκεται στην τελική του φάση. Είναι να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι διότι ανάδοχος είναι μια εταιρεία Καμελίδης από τις ΣΕΡΕΣ. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει πάρα πολλά έργα δημόσια και δικαστικά μέγαρα. Όποιες συμβάσεις ανέλαβε πράγματι τις έφερε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ακριβόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι έχει τα εχέγγυα να παραδώσει το έργο στο χρονοδιάγραμμα που έχει προαποφασιστεί. Τονίζω και πάλι ότι είναι θέμα ημερών να υπογραφεί η σύμβαση. Ήταν να υπογραφεί στις 15, δεν ξέρω για κάποιους λόγους δεν έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα που έχουμε 17. Προς αυτή την κατεύθυνση και έτσι προσπαθώντας σαν δικηγορικός σύλλογος να βάζουμε ξανά και ξανά τα ζητήματα που μας ταλαιπωρούν και τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για την απονομή και την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, έχουμε καλέσει τον Γενικό Γραμματέα την επόμενη εβδομάδα. Στις 23 του μήνα θα είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης μαζί με έναν άλλο υπηρεσιακό παράγοντα, όπου θα ξαναδούμε από κοντά όλα αυτά τα ζητήματα, τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού, τις χτηριακές εγκαταστάσεις μας μέχρι να μεταβούμε στην άλλη χτηριακή δομή, το δικαστικό μέγαρο και εν πάση περιπτώσει όλα όσα, τα προβλήματα δηλαδή που μας απασχολούν. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο άνθρωπος πάει εκεί όπου τον καλούν, βλέπει από πρώτο χέρι και από κοντά τα ζητήματα και είναι ένας λόγος που θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας και η συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει φέρει αποτελέσματα. Εξού και το δικαστικό μέγαρο της ΚΟ, το οποίο ουσιαστικά μας περιμένουν τα λεφτά. Τα λεφτά είναι που λέμε κατά τη λαϊκή ρίση παρκαρισμένα. Μας περιμένουν. Δεν περιμένουμε εμείς τα λεφτά. Είμαστε λοιπόν σε ένα καλό δρόμο. Πιστεύω και απαντώ στο τελικό σας ερώτημα, με τη βοήθεια λίγο έτσι των καταστάσεων, της τύχης που λέμε, ίσως τέλη του Μάρτη να βάλουμε μπροστά. Ίσως τέλη του Μάρτη να μπει μπουλτόζα. Το αισιόδοξο σενάριο, αλλά το υποστηρίζω. Είναι νομίζω εφικτό.